Τι πληρώνει ο πατραϊκός λαός? Από 1,95 ευρώ λοιπόν που παραλάβαμε, τώρα πληρώνει 1,50 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Αυτό δεν είναι γράπτος, αυτό το ψηφίσατε εσείς. Αυτό το ψηφίσατε, άμα δεν ήσασταν εδώ πέρα και το ξεχάσατε τόσο. Και αν δεν το ψηφίσατε, εν πάση περιπτώσει εδώ πέρα συζητήθηκε. Από 1,95 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο που πληρώναμε, 25% μείωση, ενώ σε όλους τους δήμους υπάρχει αύξηση. Πόσο θα πήγαινε αν υλοποιούν τους ανισχεδιασμοί? Υπερτριπλάσια. Άρα λοιπόν, τι έχουμε σε αυτό? Ο πατραϊκός λαός λοιπόν ξέρει τι πληρώνει. Ξέρει τι πληρώνει. Λοιπόν, άρα λοιπόν, ξέρει λοιπόν ότι μειώθηκαν τα ανταποδοτικά τέλη στο σπίτι του, γιατί ακολουθούμε μία πολιτική. Σε σχέση τώρα με τα ζητήματα, για να δούμε λιγάκι λιανά τα πράγματα. Για να κάνεις ένα σχεδιασμό στην ανακύκλωση, τι χρειάζεσαι? Με τα λόγια γίνονται οι ανακυκλώσεις. Χρειαζόμαστε εργαζόμενους. Πήραμε απόφαση σαν Δημοτικό Συμβούλιο. Συγγνώμη κύριε Δήμαρχε, σας παρακαλώ πολύ. Αν κάποιους δεν ενδιαφέρουν οι εξηγήσεις που γίνει ο κύριος Δήμαρχος, μπορούν να μην συμμετέχουν στη συνεδρίαση. Δεν νομίζω ότι είναι τιμά αυτό το σώμα που γίνεται. Ψήθυρη δεξιά και αριστερά. Παρακαλώ, πήραμε, κύριε Δήμαρχε. Πήραμε το εργοστάσιο σαν απόφαση εδώ πέρα. Γιατί δεν μπορέσαμε να το διαχειριστούμε? Ποιο ήταν το πρόβλημα? Ποια ήταν η δυσκολία? Ένα και μοναδικό. Είμαστε Δημοτικό Συμβούλιο. Μπορούμε να προσλάβουμε προσωπικό εμείς? Έχουμε τέτοια δυνατότητα? Έχουμε αρμοδιότητα? Ποιοι μας εμποδίζουν? Για ποιο λόγο δεν μπορούμε εμείς με βάση τις ανάγκες μας να πούμε ότι αύριο πάμε και προσλαμβάνουμε εργαζόμενους για να κάνουμε εμείς την ανακύκλωση και όπως τη θέλουμε? Αυτοί που μας εμποδίζουν είναι αυτοί που κάνουν κουμάντο στην οικονομία. Διότι αυτοί που κάνουν κουμάντο στην οικονομία λένε ότι αυτό είναι κόστος και ότι οι εργαζόμενοι είναι έξοδο. Και επειδή αυτοί θέλουν να κερδίζουν και να έχουν γεμάτα τα τσουβάλια τους και τα σεντούκια τους με χρήμα, περιορίζουν την τοπική αυτοδιοίκηση και την απαγορεύουν να έχουμε πρόσληψη προσωπικού. Δεν έχεις εσύ προσωπικό. Τι κάνεις? Με λόγια δεν γίνεται. Άρα έχουμε ένα εμπόδιο. Ποιοι είναι τα εργαλεία αυτού του συστήματος? Και ποια είναι τα εργαλεία αυτού του συστήματος? Οι κυβερνώντες. Σαν Δημοτικό Συμβούλιο, εάν το αναγνωρίζουμε αυτό σαν πρόβλημα, που θα έπρεπε να το αναγνωρίζουμε διότι είναι κοινός νους, δεν είναι αυτό θέμα ιδεολογίες, είναι θέμα ένα και να κάνουν δύο. Δεν θα έπρεπε εμείς όλοι μαζί να είμαστε ενάντια σε αυτούς που επιβάλλουν τη θέλησή τους και δεν μπορούμε να προσλάβουμε προσωπικό και έρχονται και μας λένε και να μας μιλήσουν για την ανεργία? Διότι αν προσλαμβάναμε το προσωπικό που χρειαζόμασταν για την ανακύκλωση, να λειτουργήσουμε το εργοστάσιο, να βάλουμε τις γραμμές που πρέπει, θα χρειαζόμασταν εκατοντάδες εργαζόμενους. Άρα θα είχαμε δύο επιτυχίες. Ένα, θα είχαμε μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίες, και ένα ζήτημα, θα λύναμε και το ζήτημα της ανεργίας. Χρηματοδότηση πώς πάμε? Από πού παίρνουμε χρήματα? Σε ποια φάση βρισκόμαστε τώρα? Ποιος δεν καταλαβαίνει εδώ μέσα ότι η πρόσκληση ενδιαφέροντος για να προχωρήσουμε και να φτιάξουμε πράσινα σημεία, κομποστοποίηση, είναι τώρα. Τώρα μας περιμένουν να κάνουν. Τώρα έγινε η ανάρτησή τους. Όχι πριν από χρόνια. Και εμείς θα καταθέσουμε εμπρόθεσμα τις προτάσεις μας για να χρηματοδοτηθούμε, για να έχουμε αυτά που πρέπει στην πόλη μας. Άρα επομένως έχουμε ένα σύστημα το οποίο κινείται όπως κινείται, και εμείς μέσα σε αυτό το πλαίσιο παλεύουμε να υλοποιήσουμε τους στόχους μας. Το ζήτημα της ανακύκλωσης είναι πρόκληση. Είναι κατανοητό ότι παίζει κεντρικό ρόλο και γι' αυτό και προχωρούμε. Είναι θετικό το γεγονός ότι ο Δήμος μας έχει εργαζόμενους που είναι σε θέση να φέρουν σε πέρας τέτοια αποτελέσματα, να έχουμε δηλαδή ένα ολοκληρωμένο σχέδιο και να το παρουσιάσουμε στην πόλη μας. Θα μπορούσαμε να περιμέναμε μερικούς μήνες. Γιατί δεν περιμένουμε μερικούς μήνες? Γιατί για μας ο Δήμος συνεχίζει. Δεν είναι ότι επειδή έχουμε εκλογές θα πρέπει να περιμένουμε μήνες και μήνες για να συνεχίσουμε ένα έργο το οποίο συνεχίζεται και το οποίο θα ολοκληρωθεί με επιτυχία, όπως ολοκληρώνεται και σε πάρα πολλά άλλα σημεία. Για να έχεις ανακύκλωση και για να φέρεις αποτελέσματα, βασικό ρόλο παίζει το σχολείο μας. Μπορείς να πας όμως σε ένα σχολείο και να μιλάς από άμβονος χωρίς να έχεις τα εργαλεία?
Μπορεί να πας σε μια γειτονιά και να του λες ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε και να κάνουμε τέσσερις γραμμές, εκείνο και το άλλο, και εσύ να μην έχεις τις γραμμές. Ποιος είναι αυτός ο οποίος θα πρέπει να φτιάξει αυτές τις γραμμές? Από πού θα χρηματοδοτηθούν αυτά? Ποιοι θα πρέπει να πάρουν αυτή την ευθύνη? Το Δημοτικό Συμβούλιο, η Δημοτική Αρχή? Οι κυβερνώντες μένουν απόξω γιατί τους σιγοντάρουν δυνάμεις εδώ που βρίσκονται εδώ μέσα? Μα άμα σιγοντάρεις, δεν είσαι ιανός με το ένα σου χέρι να κάθεσαι και το πρόσωπό σου να πας και να σιγοντάρεις τους κυβερνώντες να μην προχωρούν σε τίποτα και να έρχεσαι στο Δημοτικό Συμβούλιο μετά με το άλλο σου πρόσωπο και να το παίζεις ότι είσαι υπερασπιστής των συμφερόντων του πατραϊκού λαού? Αυτά τα καταλαβαίνει ο πατραϊκός λαός. Δεν τον ξεγελάς. Μας ξέρει απόξω και ανακατοτά. Ρίχνει με το ένστικτό του, σε κοιτά στα μάτια και καταλαβαίνει τι του λες και αν είσαι ειλικρινής ή όχι. Εμείς λοιπόν με ειλικρίνεια θα πορευτούμε. Να πω και εγώ από τη μεριά μου ότι έχουμε πολύ καλούς εργαζόμενους. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να μην πληρώνουμε μελέτες. Όλες οι μελέτες που γίνανε στο Δήμο Πατρών γίνανε από τους εργαζόμενούς μας. Από αυτόν τον λόγο εξοικονομήσαμε τόσα και τόσα χρήματα. Αλλιώς δεν θα είχαμε τίποτα να κάνουμε στο Δήμο Πατρέων. Χάρη σε αυτούς τους εργαζόμενους προχωρούμε και είναι πολύ μεγάλη τιμή μας να έχουμε τέτοιο επίπεδο εργαζόμενους. Και κλείνω. Έτσι θα προχωρήσουμε λοιπόν και θα έχουμε τα αποτελέσματα που κύριε πρέπει. Κύριε Μπακαλάρο, σας παρακαλώ πολύ. Τι είναι αυτό θα που θα έχουμε κάνετε? Λοιπόν τα αποτελέσματα που θέλουμε στο ζήτημα των σκουπιδιών. Όλα θα προχωρήσουν όπως τα έχουμε σχεδιάσει. Εμείς θα κλείσουμε και την Ξερόλακα. Εμείς θα έχουμε και τους χώρους που πρέπει. Έχουμε ένα σύστημα θεσμικό που είναι δημόσιο, που πρέπει να το τυλίξεις ένα χαρτί και να το πάρεις να το πετάξεις στη θάλασσα. Αναγνωρίζετε αυτό? Συμφωνείτε εσείς που για να πλώσουμε το ένα μας πόδι και να κάνουμε το επόμενο χρειαζόμαστε ένα χρόνο? Εάν συμφωνείτε, θέλετε εσείς να βάλετε πλάτη για να ανατρέψουμε αυτό το σύστημα? Εσείς που πάτε και το σιγοντάρετε, θέλετε μετά να τρέξουμε με ταχύτητες? Εμείς θα τρέξουμε με ταχύτητες, γιατί αυτό το σύστημα είναι βαρύδιο στα πόδια του ελληνικού λαού και της πόλης μας και δεν μπορείς να κινηθείς. Άρα λοιπόν προχωρούμε με αυτόν τον βηματισμό, θα υλοποιήσουμε όλον αυτόν τον σχεδιασμό. Είναι ένας σχεδιασμός ο οποίος μας βάζει τον μπούσουλα πώς θα προχωρούμε βήμα-βήμα και επειδή έχουμε εμπιστοσύνη και στον πατραϊκό λαό, όλα αυτά τα αποτελέσματα και τους στόχους θα τους πετύχουμε, γιατί ο λαός μας είναι ικανός να φέρνει αποτελέσματα, χρειάζεται όμως να κινηθεί με ένα σχέδιο και το σχέδιο το έχουμε. Εγώ να συνεχίσω όπου άφησε η κυρία Σπρούλια και να πω ότι είναι μόνο στην παιδεία που γίνεται αυτό από την κυβέρνηση. Για το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης έχει δώσει η κυβέρνηση για να υλοποιήσει την πολιτική της, έχει δώσει κάποια χρήματα? Έδωσε έναν εργαζόμενο? Έδωσε μία καρέκλα? Έδωσε ένα γραφείο? Ποιοι είναι που αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν την πολιτική τους που τους στέλνει στον Δήμο? Για το επίδομα ενοικίου έστειλε μήπως η κυβέρνηση, που είναι χιλιάδες που συγκεντρώνονται και που πρέπει ο Δήμος με το προσωπικό αυτό που έχει, και όπως καταλαβαίνετε για να υλοποιήσεις την κυβερνητική απόφαση, και αν θα δώσεις τους εργαζόμενους αυτή την κατεύθυνση θα σου λείψουν από άλλες υπηρεσίες. Το ίδιο γίνεται στην πρόνοια. Άλλοι αποφασίζουν την πολιτική τους και επειδή είναι πονηροί αυτοί, τον στέλνουν να το εκτελέσει ο Δήμος σαν συνέχεια, και έχουμε τώρα και τα ζητήματα στην παιδεία. Γιατί όμως γίνεται αυτό, να μην απαντήσουμε? Ποιος ο λόγος? Δεν είναι κατανοητό από την κυβέρνηση. Για ποιο λόγο δεν θέλουν να το χρηματοδοτήσουν? Γιατί αν δεν δώσουμε την απάντηση σε αυτό, δεν κάναμε σωστά τη διάγνωσή μας. Για να δούμε λοιπόν. Τι είναι, δεν το καταλαβαίνει η κυβέρνηση? Το καταλαβαίνει. Τι αισθάνεται σε αυτό και σε μία σειρά άλλα ζητήματα? Γιατί για αυτούς οι λαϊκές ανάγκες είναι κόστος. Δεν θέλουν να πληρώσουν, και όταν δεν πληρώνεις γι' αυτό, τα χρήματα που πηγαίνουν, αφού δεν καλύπτουν αυτές τις ανάγκες? Προηγουμένως συζητούσαμε για την ανακύκλωση και εκεί δεν δίνουν χρήματα. Μήπως δίνουν πουθενά αλλού? Στον πύρο παραπύρο, για παράδειγμα, για να λειτουργήσει ο φορέας, δίνουν χρήματα? Ούτε εκεί θέλουν να δώσουν χρήματα. Πού δίνουν χρήματα? Μήπως δίνουν στον αθλητισμό? Ούτε εκεί δίνουν χρήματα. Μήπως δίνουν στον πολιτισμό? Ούτε εκεί δίνουν χρήματα. Πού δίνουν τα χρήματα επομένως? Πού πάνε τα χρήματά μας? Κάνουμε τώρα φορολογική δήλωση όλοι?
κάνουμε. 24% ΦΠΑ πληρώνουμε, πληρώνουμε. Ένθια πληρώνουμε, πληρώνουμε. Ειδικούς φόρους πληρώνουμε. Το 60 με 70% των χρημάτων που πάνε για βενζίνη, πετρέλαιο, τσιγάρα, ποτά, που πάνε στον κρατικό προϋπολογισμό. Και από εκεί που πήγαινουν τα χρήματα, αφού δεν πληρώνουν για τις λαϊκές ανάγκες. Πού πάνε τα χρήματά μας? Γιατί δεν επιστρέφουν σε υποδομές, σε λειτουργίες που έχει ανάγκη ο λαός μας? Και όταν δεν τα παίρνουμε εμείς, ποιος τα παίρνει? Συμφωνούμε εμείς να τα πάρουν αυτοί που έχουν καθίσει στο σβέρκο του ελληνικού λαού και πήραν το όνομα ότι είναι θεσμοί, δανειστές, αυτοί οι οποίοι έχουν τους αναπτυξιακούς τους νόμους? Εμείς λοιπόν λέμε ότι πίσω από αυτή την ιστορία και από αυτή την τακτική που δεν είναι μεμονωμένη, είναι μια συνολική πολιτική που ακολουθούν, κρύβονται αυτοί που κερδίζουν. Και αυτοί που κάνουν κουμάτο και παρουσιάζονται σαν κυβερνώντες είναι οι υπηρέτες αυτών που κερδίζουν. Και εμείς σαν Δημοτικό Συμβούλιο τι θα κάνουμε σήμερα? Θα πούμε ότι ναι, θέλουμε να υπάρχει κάτι άλλο, και αυτούς που έχουν την ευθύνη, αφού κάναμε τη σωστή διατύπωση, ξέρουμε ποια είναι η αιτία λοιπόν. Θα τους αφήσουμε στο απειρόβλητο? Εμείς λέμε όχι. Και εκεί κρίνεται η αποτελεσματικότητα ενός Δημοτικού Συμβουλίου. Εάν αυτοί που τσεπώνουν το παραδάκι, χάρη στους κυβερνώντες οι οποίοι εναλλάσσονται, ο ένας φεύγει, ο άλλος έρχεται, αυτοί που παίρνουν το παραδάκι το κρατούν μια χαρά και λένε εισηγία τα κορόιδα, όταν θέλει κάποιο, ο λαός μας να εκτονωθεί, εκτονώνεται, φεύγει ο ένας, έρχεται ο άλλος. Άρα εμείς σαν Δημοτικό Συμβούλιο, για να είμαστε συνεπείς, αφού εντοπίσουμε ποιος είναι ο υπεύθυνος και ποια είναι η αιτία, τι στάση θα ακολουθήσουμε? Άρα λοιπόν εμείς λέμε ότι καιρός είναι να μην μείνουμε μόνο στη σημερινή απόφαση, που πρέπει να είναι μια απόφαση που να δείχνει ποιοι είναι αυτοί που κερδίζουν από αυτά που δεν παίρνουν τα παιδιά μας, και να κάνουμε έναν αγώνα ώστε να τελειώσει αυτό. Ας αδειάσουν τα σεντούκια τους για να γεμίσει με ζωή ο λαός μας. Και εδώ είναι που κρινόμαστε.